θέλεις κάτι πραγματικά, δεν κολώνεις πουθενά και δεν σε φρενάρει τίποτα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα τα κατάφερνα. Σχεδόν κανείς. Αν δεν είχα το Τζεμ να με στηρίξει, τώρα θα ήμουν παθέτικ. Όλοι μας χρειαζόμαστε κάποιον που να αγαπάμε και να μας αγαπάει, που να είναι δίπλα μας τα ζόρικα. Και να με τώρα, με το αγόρι που λατρεύω και με λατρεύει, να έχω περάσει στο πάντιο. Και πιο σίγουρη από ποτέ ότι όλα θα πάνε όπως τα θέλω. Ήτανε. Δεν πετάω. Όχι, απλά έχεις μπει σε fly mode. Σε fly mode! Σε fly mode! Γιατί σε fly mode! Γιατί χωρίς δεν μου στείλει. Αγάπησέ με λίγο. Συγγνώμη, μωρό. Δεν το πιστεύω καμπέρατα. Αφού απαγορεύετε τους πρώτους μήνες σε λιμοζίνης. Αχ, Θεέ μου, πόσα δεν ξέρετε εσείς οι άντρες, πόσα. Αν η εγκυμοσύνη είναι ομαλή, το σεξ επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια. Δεν θέλω να ακούσω, ρε Μερτή, το καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για τα παιδιά μας, δεν μπορώ να το χωνέψω. Γιατί μπορώ εγώ. Μας χρειάζεται σοβαρή ψυχανάλυση. Θα πάρω μια συνάδελφο να μας αναλάβει. Και είχα μια κοιλιά τούρλα σαν να ήμουν έγκυος και όλο φούσκωνα και φούσκωνα και Έλα, ο γιατρός μας είπε ότι συχνά θα βλέπεις όνειρα και ότι όσο θα περνάνε οι μήνες... Θα χειροτερεύουν. Δεν με παρηγορείς έτσι. Και πρέπει να πάρουμε και ένα καινούριο κρεβάτι. Δεν χωράμε. Και φαντάσου τι θα γίνει σε λίγους μήνες. Εντάξει, θα πάρουμε κάτι μεγαλύτερο. Εδώ μέσα... Θα μπαίνουμε από την πόρτα και θα πηδάμε κατευθείαν στο κρεβάτι, γιατί χώρος για περπάτημα δεν θα υπάρχει. Και τι θα κάνουμε. Μη στραβώνεις έτσι, παιδί μου. Σκέψου ότι το κάνεις για τον ψάκι σου. Και εδώ το χαλάκι της προσευχής να μην ξεχάσεις και αυτό το γκατζετάκι που ομολογουμένως δεν θα μου λείψει καθόλου. Το ήξερα ότι μια μέρα θα με πετάξετε στο δρόμο. Αχ, αυτή η υπερβολή σου. Ξέρω ότι λέω το δωμάτιο του Τζέμι είναι χειρότερο από δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ένα πολύ γερό καθάρισμα. Απολύμανση είναι η πιο σωστή λέξη. Απορώ εσύ πως άντεξες τρεις μήνες εκεί μέσα. Υποτίθεται ότι η εγκυμοσύνη. Οξύνει την όσφρηση. Με την μου, όποιος αγαπάει, αντέχει. Αχ, τι ωραίο. Πάμε, μητώ. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε πόσα βιβλία έχει ιατρική που θα χωρέσουν όλα εκεί μέσα. Και η Έλλη έχει βιβλία, αγάπη μου. Αλλά επιπλέον περιμένει και ένα μωρό. Τι να κάνουμε. Κανενός μας η ζωή δεν θα είναι πια ίδια εδώ μέσα. Κανενός μας, αγάπη μου. Ναι, πάμε, πάμε. Τι άλλο να πάρω πέρα από αυτό. Χλωρίνη, πολλά κιλά. Και να τρύψεις τείχους και πατώματα, αλλιώς εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα. Εντάξει, θα το κάνω. Άλλο. Το κρεβάτι μου. Πού θα κοιμάμαι. Σου παραχωρώ το δικό μου. Α! Αυτό θα είναι το πρώτο που θα κάψω, Τζεμ. Σοβαρολογείς, θα κάψεις το κρεβάτι μου. Ξέρεις εγώ τις τιμές που πέρασες πάνω του. Όλοι ξέρουμε.
Α, μη μου τη δίνεις. Με βλέπεις τόση ώρα ότι δεν παίρνω θέση. Θεωρείς λογικό εσύ να έχεις το μεγάλο δωμάτιο και εγώ με τον Τζέμ να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο? Νόμιζα ότι σας αρέσει να είστε ο ένας πάνω στον άλλο. Παιδιά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Για όλους μας. Και χρειάζεται υπομονή, κατανόηση, αγάπη, υπομονή. Το ξαναείπες. Ναι. Και θα το ξαναπώ. Υπομονή, γιατί στο τέλος όλα με την υπομονή λύνονται. Έλα. Bye. Τι εννοούσε μόνο με την υπομονή? Η αγάπη? Δεν θα αγαπιόμαστε πια? Είναι δυνατόν, βρε, εγώ να μη σε αγαπάω? Και η κατανόηση? Δηλαδή, δεν θα κατανοούμε βαθιά και ειλικρινά ο ένας τον άλλο? Τώρα ειδικά που έχω μέσα μου το παιδί σου. Μη τσιμπάς. Υπερβολές της μητέρας σου. Όχι, όχι, Τζέμ. Πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν όταν κάνουν παιδί. Και αν μας συμβεί και εμάς το ίδιο. Μωρό μου, μη σε παίρνει από κάτω. Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα ζευγάρια. Ναι. Έχεις δίκιο. Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα ζευγάρια. Λοιπόν. Μην τα γνιάζουμε. Στο κάτω-κάτω, η εγκυμοσύνη είναι η πιο όμορφη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Ποτέ που φαντάζονται τι τους περιμένει. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Έπρεπε να τους έχουμε προειδοποιήσει μήνες πριν, αλλά είπαμε το ξέρα, δεν το ξέρα, αν το ξέρα. Ξεχαρχίσεις με την και να γυρνούσα το χρόνο πίσω, δεν θα σου λύσει τίποτα, γιατί δεν ήσουν έτοιμο να ακούσεις. Είσαι μάμ, εγώ φταίω. Κανείς δεν φταίει, Τουρκέ μου. Άιντε, πάω στο κουρίο. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σου. Αλλά πότε τα έβγαλα, δεν για να τα βγάλω και τώρα. Μπράβο, βρε, Ντιλέκ. Απίστευτο. Άσπρος ήταν αυτός ο τείχος. Τώρα με προκαλείς. Γιατί, τι είπα? Εάν καθάριζες το σπίτι που και που, ακόμα και το δωμάτιο του Τζέμ θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Έλα τώρα, μην γίνεσαι άδικη, αφού έχουμε πει ότι θα μοιραζόμαστε όλοι τις δουλειές του σπιτιού. Ο καθένας έχει την ευθύνη του χώρου του. Για τον Τζέμ μιλάμε, ποια ευθύνη? Ναι, τώρα σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Αυτό το περιπαντικό τι είναι? Οικολογικό. Έγκυο έχουμε στο σπίτι. Πάντως δεν βρίσκεις ότι έχει αλλάξει λίγο? Φυσιολογικό είναι. Όλες οι γυναίκες όταν... Όχι, για τον Τζέμ λέω. Δεν νομίζω ότι έχει οριμάσει κάπως. Ναι, οπωσδήποτε. Τζέμ! Τι κάνεις? Φουσκώνω προφυλακτικά. Φάση. Έτσι κάνουν πιο γιορτινή την ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε για καιρό. Κρεβάτι διάλεξες? Όχι, περίμενα εσένα για να διαλέξουμε μαζί. Ένα διπλό κρεβάτι, ό,τι να είναι. Να μας χωράει μόνο. Ναι, αλλά έχει τόσα σχέδια, τόσα χρώματα. Ένα γαμό κρεβάτι κολοδιπλό θέλω! Τόσο δύσκολο σου είναι να κάνω την τύχη μου, γαμό! Να μας χωράει! Οκ. Θα το βρω. Χαλάρωσε. Αλλά στρώμα, μη με βάλεις να διαλέξω και στρώμα. Ακούω το μωρέ. Ένας αποφασιστικός άντρας που θέλει να γίνει και μπαμπάς. Το στρώμα είναι το πιο δύσκολο. Πώς θα το πάρουμε αν δεν το δοκιμάσουμε? Σωστό. Αχ, αυτό είναι. Σ' αρέσει? Ναι, Τζέμ, μ' αρέσει. Που είναι τέλειο. Ναι. Πάμε και στο επόμενο. Ναι. Χάλια. Θεϊκό. Έλα εδώ. Αυτό είναι καλύτερο, δεν το πιστεύω! Συγγνώμη. Χαλάσε το στρώμα από εκεί. Με ένα φίλι και μια αγκαλιά χάλασε το στρώμα. Δηλαδή με ένα ολοκληρωμένο σεξ δεν θα συμβεί. Αυτά τα στρώματα δεν παθαίνουν τίποτα για 20 χρόνια. Αλλά εσείς καταφέρατε και το χαλάσατε. Δεν θα τον πληρώσετε, τσέπη μου, θα τον πληρώσετε. Τι? Πόσο? Γιατί τόσο ακριβά? Γιατί είναι δύο στρώματα. Δύο? Πλήρωνε και θα σου εξηγήσω. Τα στελάκι. Η
Υπέροχα, υπέροχα. Και εσείς είστε διόρυμοι ενήλικες που θα γίνετε και γονείς. Τι σχέση έχει η ερημότητά μας με το ελαττωματικό του στρώμα? Ακού να σου πω κάτι, Έλλη. Το γεγονός ότι είσαι έγκυος δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι χαζομάρα σου κατεβαίνει στο κεφάλι και μετά να πληρώνει άλλη τα σπασμένα. Εγώ την έκανα, όχι η Έλλη. Αχ, τι αλτρουιστικό. Το ίδιο είναι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, εσείς οι δύο πάτε πακέτο. Και το πακέτο σας κρύβει και άλλο πακετάκι. Σαν τις μπάμπους και σε ένα πράγμα. Και διαλέξατε και το πιο ακριβό στρώμα. Νομίζω ότι δικαιούμαι ένα καλό στρώμα. Σε λίγο η μέση σου θα σε πονάει τόσο πολύ που κανένα στρώμα δεν θα σε ανακουφίζει. Έχεις να πεις τίποτα καλό για την εγκυμοσύνη μου? Τώρα θες την αλήθεια ή παραμύθια? Μια φορά και έναν καιρό στο βασίλειο της Τζεμέλης. Μπαίνεις πολύ θάρρος. Ακούγεται πιο έβυχο με το δικό σου όνομα μπροστά. Μόνο γι' αυτό. Η πανέμορφη και πανέξυπνη πριγκίπισσα Έλλη, κόρη της σκληρής και άδικης βασίλισσας Μυρτούς, ερωτεύτηκε τον Κούκλο Τζεμ, γιο του καλόψυχου κουρέα της αυλής, που αν και δεν τον έπιανε το μάτι σου, τα είχε κρυφά, λάθος έκφραση, διατηρούσε κρυφό δεσμό με τη βασίλισσα ο μπαγάς σας. Κρυφός, γιατί κρυφός? Κρυφός ήταν ο δικός μας δεσμός. Εγώ το λέω το παραμύθι, εσύ! Και ευτυχώς που η βασίλισσα Μυρτό δεν μπορούσε να παντρευτεί τον καλό ψυχοκουρέα λόγω ταξικών διαφορών. Γιατί τότε η πριγκίπισσα Έλλη και ο Τζεμ θα ήταν αδέρφια και αυτό θα ήταν τράτζικ. Από την αγάπη των δύο πρικισμένων παιδιών γεννήθηκε ένα θεϊκό μωρό. Εσύ. Και αυτό είναι το πρώτο σου παραμύθι. Μπορεί να μην έχεις γεννηθεί ακόμα, αλλά ξέρω ότι με ακούς. Sorry. Για τέτοιες μπούρδες. Γιατί θα φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί και πρέπει να του εξηγήσω αυτό το μπέρδεμα? Ποιο μπέρδεμα? Α, για σένα όλα είναι οκ. Okay. Μάλιστα, μπράβο Τζεμ. Θες να μου το εξηγήσεις και εμένα, γιατί μπορεί εγώ να το βλέπω μπαχαλάκι. Μπορεί να φταίνει οι ορμόνες μου και γι' αυτό. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν θυμώνω, αλλά βάζεις και εσύ το χεράκι σου. Και με κάνεις να φέρω με σκύλα. Δεν θα μου πεις μικλές αγάπη μου. Όχι. Ο γιατρός το είπε ότι θα τα παθαίνεις αυτά. Από εκεί που χαμογελάς, ξαφνικά θα κλαις. Δεν μας σχέση με τον γιατρό! Και θα έχεις ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Τζεμ, η μάνα μου με τον πατέρα σου είναι ζευγάρι. Το ίδιο και εμείς. Και θα φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί. Η μάνα μου τι σου είναι? Μητριά σου ή πεθερά σου? Ο πατέρας σου τι μου είναι? Από πότε σε απασχολούν εσύ αυτά? Από τότε που θα φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί και θα πρέπει να του εξηγήσουμε την αλήθεια. Ναι, αλλά έτσι δεν του εξηγείς την αλήθεια. Του την εξηγώ. Με πιο creative τρόπο. Μήπως. Μία σκέψη κάνω. Να περιμέναμε να μεγαλώσει και να την ανακαλύψει μόνο του. Creative μου φαίνεται κι αυτό. Σε θέλω. Τι? Σε θέλω. Τι εννοείς? Σε θέλω. Θες να εγκαινιάσουμε το καινούργιο μας κρεβάτι? Μήπως θα υπάρξει πρόβλημα με... Δεν υπάρχει πρόβλημα με ο γιατρός. Το ξέχασες? Γιατί όλα τα άλλα τα θυμάσαι. Όχι, εντάξει, να συγκεντρωθώ. Δεν συγκεντρώσονται. Τώρα, καινούργιο κρεβάτι και ένα τρίζι έτσι, εσύ το θεωρείς φυσιολογικό? Μπορεί να μην το βιδώσαμε καλά. Και κόστιζε και ένα σκασμό λεφτά. Ήταν και το στρώμα μαζί, ανατομικό. Και από γάμο κουβέντα. Θα μείνουν ανήπατροι. Γιατί τι, τελειώσαν κιόλα? Λαχαλάκ, τι λέω. Φωνάζεις πολύ. Και τι φοβάσαι, ρε Μυρτώ, μη μας ακούσουνε. Τι να σου πω, εμείς γίναμε που γίναμε, έτσι δεν παντρευτήκαμε. Και εδώ που τα λέμε, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ευτυχώς. Ας παντρευτούν τουλάχιστον αυτοί, παιδί θα κάνουν. Δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που θα κάνουν παιδί χωρίς γάμο. Ρε Σιμιρτώ, εγώ δεν είμαι συντηρητικός και το ξέρεις, αλλά αυτό το πράγμα με ξεπερνάει. Τα κάναμε που τα κάναμε, έτσι. Ας παντρευτούν τουλάχιστον αυτοί. Να μαλακώσει λίγο η πίκρα που νιώθω. Έχεις και για μένα το ασπίδες. 3.27. 3.28. Ανάσες. 3.29. Φτάνει, Αλή μου, φτάνει. Έλα, μπαχάρ μου, μπειράστα, χα. Δεν είπε, κλέτην. Αχ, και είναι πατούσες μου. Καλά, πόσο νομίζω ότι περπατήσαμε, ούτε 1000 μέτρα δεν κάναμε. Εγώ σε πάω και πρίζομαι και εσύ όσο πας και σφίγγεις.
Έχεις κάνει ένα μπισινό μάρμαρο. Έλα, μαχαρχάιντι, τι είναι αυτά, γεια. Δεν κλειδώνεις το μαγαζί. Θα σου αλλάξω τα φώτα, πασά μου. Δεν το είδα αυτό, ούτε το άκουσα. Ναι. Φάει, φάει, είναι για ζικ. Που σε νύχαταν. Εγώ αυταίω. Με την Μπενία Φετ. Αλλά ξέρεις πως είναι τώρα αυτά. Ορμόνες. Τα έχεις περάσει. Αν δεν τα ξέρω. Και εκεί που νόμιζα ότι τα ξέχασα, βαλθήκατε όλοι να μου τα ξαναθυμίσετε. Πρέπει να περπατάνε. Και εδώ μέσα βρήκα τα περπατάτε, ρε παιδιά, τόσα πάρκα, τόσοι δρόμοι. Όχι, όχι, περπατήσαμε κι εκεί. Αλλά ο γιατρός είπε να περπατάμε όσο πιο πολύ γίνεται. Και μόνη της δεν την αφήνω. Ούτε σε να αφήνω μόνο στο μαγαζί. Ναι, δεν βλέπεις. Δεν μας φτάνουν οι καρέκλες να κάτσουν οι πελάτες. Πάρ' τη γυναίκα σου, μωρέ, να πάτε μια βόλτα σαν άνθρωποι. Άιντε. Mm. Τώρα που κάθισα δεν σηκώνομαι. Αχ, η μέση μου, τα ποδάρια μου. Αχ, και είναι τα λουκούμια, πού τα έκρυψες. Α, δεν έχει άλλο λουκούμια. Ο γιατρός είπε ότι δεν πρέπει να πάρεις δράμη παραπάνω μέχρι να γεννήσουμε. Στριφνέ, άνθρωπε. Μάλλον εγώ θα πάω βόλτα, μου φαίνεται. Α, με τι. Σε κλετιασμένο σε βλέπω, θες να μου πεις. Να σου πω και τι να μου πεις τώρα, άστο. Έχεις τα δικά σου. Μη σε νοιάζει. Δεν θα βαρύνει το ζύγι με τα δικά σου. Λέγε, άντε. Πνίγομαι μες στο σπίτι, μωραλή. Ώρες-ώρες νομίζω ότι θα πέσουν οι τύχοι να με πλακώσουν. Α, να τρώσε λαβρά τα βράδια. Άστο, δεν με παρηγορεί τα αστεία σου. Καλά, καλά, είπα να δοκιμάσω. Τι να σου πω, μωραλή, δεν μπορώ να το διαχειριστώ το θέμα. Εμείς στο ένα δωμάτιο και παραδίπλα ο γιος μου με την Έλλη γίνονται αυτά τα πράγματα. Βάει, 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 βάει. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω. Τα παιδιά πρέπει να παντρευτούν. Αυτό δεν είναι το σωστό. Φυσικά και είναι. Γιατί? Δεν σκέφτονται να παντρευτούν. Έπρεπε να το είχα κάνει κιόλας. Τι σου λέω τώρα. Πιάσε μόνο τον Τζεμ και πες του μια κουβέντα. Αν του το πω εγώ, θα μου πάει κότρα από πείσμα. Δεν θα του μιλήσω μόνο από το αυτή θα τον σύρω στον ημάμι. Άστο τον ημάμι, σε παρακαλώ. Μην τον ανακατεύεις τον ημάμι. Πώς θα παντρευτούν, γεια. Ρε, πλάκα μου κάνεις. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάτσει η Έλλη να την παντρέψει ο ημάμις. Α, κοίταξε, όλα και όλα. Αν θες να γίνουν σωστά τα πράγματα, από τη δική μας τη μεριά πρέπει να είναι ο ημάμις. Από τη δική τους, εσύ είναι ο δήμαρχος, από τη δήμαρχος, τι μας νοιάζει δικό τους θέμα. Ποια δική μας και δική τους. Άστο, θα τα αναλάβω εγώ. Και πού είσαι, να κατεβάσει κι άλλο τις τιμές στο μαγαζί. Τι πάλι. Πάλι και πάλι. Πρέπει να μπει κι άλλος κόσμος μέσα. Τι να κάνουμε. Τα έξοδα έχουν πάρει την ανηφόρα. Καλά, πρόσεχε. Μπαχάρ. Μπαχάρ. Μπαχάρ! Μέρχαμε! Μέρχαμε! Σου κράτησα. Έλα, φάει λίγο. Αχ, πάρ το λίγο πιο εκεί. Και εσύ, ρε Κατερινά, κάνε πιο εκεί με τον καφέ. Δεν μπορώ. Okay. Μη με κοιτάτε σαν τρελή, το ξέρω. Ή θα τρώω τον άμπακο ή δεν θα τρώω τίποτα. Εγώ που λάτρευα τον καφέ, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς το πίνετε αυτό το πράγμα. Μου βρωμάει από χιλιόμετρα. Αγάπη μου, είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό το λατρεύω. Γιατί τα βλέπει όλα φυσιολογικά. Άμα συνέβαινε όμως εσένα, δεν θα αντέχεις ούτε λεπτό. Αν δεν θες να φας, μη φας. Ο γιατρός είπε να μην σε πιέζουμε. Αλλά τις βιταμινούλες σου πρέπει να τις πιει. Τι είναι και μυρίζεις μέλι. Τώρα. Λοιπόν, φεύγω να κάνω μια πειρατζάδα. Μπας και είμαι τυχερός σήμερα. Φυλάκι. Έχεις μέλια, φύγε. Οκ. Okay. Άμα χρειαστείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Γιατί ψάχνετε δεξιά για αριστερά και δεν δουλεύει στο κουρίο. Γιατί μας πληρώνουν όλα τα έξοδα. Να του δίνει και μισθό με την, δεν πάει πολύ. Σωστό. Με το δικό μας το project τι θα γίνει, θα το προχωρήσουμε ή δεν είσαι σε θέση. Εννοείται θα το προχωρήσουμε. Ρε κουραβιέ, θα τρέξει με το πανεπιστήμιο, θα τρέξει με το μωρό να έχει τώρα και τον blog μου πώς είναι too much. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταπιέσω τις φιλοδοξίες μου επειδή θα γίνω μάνα. Μην κοιτάς. Βρήκες όνομα για τον blog. Θα βρούμε όνομα για τον blog. Προς το παρόν, βρήκα τον τυπά που θα μας βοηθήσει με τα τεχνικά θέματα. Εγκρινείς. Πού να ξέρω, εσύ μίλησες μαζί του. Τουλάχιστον είναι σχετικός ή δεν μας το κάνει καλοκαιρινό. Έχει πτυχίο προγραμματιστή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Συγγνώμη. Είδες μάτι, είδες βλέμμα, για να μην πω για τον Κυλιακό. Προφανώς έχει φοβερή προσωπικότητα. Φοβερή. Κατερινά, δεν ψάχνουμε αγκόμενο. Με τέτοια ευθυνότητα θα το στήσουμε τον blog. Καλέ, ναι, γιατί όχι. Έτοιμο, Θεός. Πώς θα χωρέσουν τα βιβλία μου σε τόσο στενή βιβλιοθήκη και δεν μπορώ να τα έχω στήβες στο πάτωμα. Θέλω να έχω τα πράγματα μου τακτοποιημένα, πολλά ζητάω.
Μπορώ να βάλω και μερικά ράφια στον άλλο τοίχο. Σωθήκαμε. Επίσης υπάρχει και άλλη λύση. Να βάλουμε και στο ταβάνι. Να μείνουμε μαζί. Θεό μου, εδώ δεν χωράω εγώ καλά-καλά εδώ μέσα. Πώς θα μείνουμε μαζί? Όχι εδώ. Σπίτι μου, το δωμάτιό μου είναι διπλάσιο από αυτό. Πώς θα μείνουμε σπίτι σου? Πάνε εύκολο, θα μαζέψουμε τα πράγματά σου και σε μία... Ως τι θα μείνουμε σπίτι σου? Ως εγώ και εσύ μαζί. Ζευγάρι δηλαδή. Αυτό δεν είμαστε? Θεό μου, με μένα μιλάς ή με κάποια που γνώρισες σήμερα? Πόσες φορές θα σου πω ότι αν δεν παντρευτούμε δεν θα μείνουμε μαζί? Είπα εγώ να μην παντρευτούμε. Ντιλέκ, θες να γίνεις γυναίκα μου? Επίσης, πόσες φορές θα σου πω ότι αν δεν τελειώσω τις σπουδές μου, γάμος δεν θα γίνει. Η ιατρική είναι 6 χρόνια, Ντιλέκ. Ναι, και? Ναι, και αυτό με τα περάσεις όλα μαζί. Δεν είναι λίγο πολλά? Για μένα όχι. Εγώ θα σε περίμενα 1000 χρόνια αν χρειαζόταν. Μη με μπουρδουκλώνεις για να βγεις από πάνω. Νόμιζα ότι σέβεσαι τις επιθυμίες μου. Ρε μωρό μου, τι σέβομαι τις επιθυμίες σου. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις και εσύ να σέβεσαι τις δικές μου. Δεν σε ανάγκασα να κάνεις κάτι, Τεό. Ούτε σε καταπίεσα να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Και αυτό θα πει αγάπη, Τεό. Ωραία. Και εγώ θέλω να σε έχω μαζί μου 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό θα πει έρωτας, Ντιλέκ. Φαίνεται πως το βλέπουμε διαφορετικά. Μα ρε μωρό μου, αφού δεν μπορείς εδώ μέσα. Ναι, αλλά δεν εγκαταλείπω το σπίτι του πατέρα μου ανήπαντρη. Δεν θα κάνω αυτά που κοροϊδεύω. Ωραία. Πού τα θέλεις τα ράφια? Θέλει να κόψει το μουσί. Εγώ το μουσί δεν το κόβω. Θα τη χωρίσω? Αυτά δεν είναι προβλήματα. Πού να σας πω τα δικά μου? Όχι, όχι, εντάξει, δεν θα σας πω. Λοιπόν, και όπως είπαμε, όταν αγχώνεστε και πιέζεστε, βαθιές ανάσες. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε! Πώς από εδώ καιρό έχω να σου δω. Τι είναι αυτό, βρε, η μπαχάρ θα γεννήσει, όχι εσύ? Έλα. Όλα καλά? Όχι. Κοίταξε, τα έχουμε πει αυτά. Συγγενείς δεν αναλαμβάνω. Έλα, κάνε λίγο υπομονή, στο μήνα της είναι πια. Δεν ήρθα γι' αυτό. Θα στα πω, μάνι-μάνι, γιατί δεν κάνει να μένει μόνη της η μπαχάρ. Βοήθα τον άντρα σου. Ορίστε. Βοήθα την κατάσταση στο σπίτι, ο Μετίν ζορίζεται πολύ. Κι εγώ ζορίζομαι πολύ. Εσύ τα παίρνεις στο σερολόπ, εκείνος τα παίρνει βαριά. Όχι, όχι, καθόλου δεν τα παίρνω στο σερολόπ. Σούσπρε, σούσπρε, άκου μια φορά. Ο Μετίν έχει δίκιο, δεν η κατάσταση αυτή στο σπίτι. Μένετε που μένετε όλοι μαζί. Τα παιδιά πρέπει τουλάχιστον να παντρευτούν. Αυτό ίσως του μαλακώσει λίγο τον καημό. Και για να μαλακώσει ο καημός του Μετίν, θα παντρευτούν τα παιδιά με το ζόρι. Ναι, αν δεν συμφωνήσει με το καλό, βεβαίως με το ζόρι. Δεν νομίζεις ότι αρκετά κάναν του κεφαλιού τους, ε? Και εσύ. Εσύ έχεις μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Εγώ? Ναι, μάλιστα εσύ. Εσύ δεν μεγάλωσες την Έλλη με αυτές τις τάχα μου δήθεν μοντέρνες ιδέες. Τάχα μου δήθεν? Σε παρακαλώ, Αλεξάνδρε, σε παρακαλώ. Μην απαξιώνεις έτσι τα πιστεύω μου. Τα πιστεύω σου σας φέραν ως εδώ. Σ' αρέσει αυτή η κατάντια? Ε, να έχετε γίνει συμπέθερη με τον άντρα σου. Πες μου την αλήθεια, σ' αρέσει? Όχι. Δεν άκουσα? Όχι. Διόρθωσέ το λοιπόν. Ο γάμος δεν διορθώνει τα πράγματα. Περιπλέκει τις καταστάσεις. Αλλά στο βρόντο μιλάω. Είναι τσικαντίν. Είναι τσικαντίν. Ο κεπισματάρα. Χορός καθαρισμού. Χορός καθαρισμού. Σερπαντίνα, Σερπαντίνα. Σερπαντίνα μου, σε απασχολώ? Έλα, μάζεψες τόσα πολλά αυγά. Ναι, ναι, καλά. Εσείς καλά, ο Στέφανος καλά? Όχι, όχι, απλώς έτσι πήρα. Να μιλήσω με κάποιον που είναι πιο χήμα από μένα, μπας και παρηγορηθώ. I'm gonna cook you all day. I ain't your mama. Woohoo!
σου και ένα νούμερο μεγαλύτερο προς τον παράνταν κακό προσδίδι. Κόλλος δεν το συζητώ. Τέλειος. Κυλιακούς δεν είχα ποτέ. Δεν μας ενδιαφέρει. Αγάπη μου, τι κάνεις εκεί? Προλαβαίνω τις ραγάδες. Η κυλίτσα στο καν φαίνεται ακόμα. Προλαβαίνω σημαίνει πριν καν φανεί, γιατί αν φανεί δεν θα μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ πάντως όταν ήμουν έγκυος εσένα, ούτε κρέμες έβαζα, ούτε είχα άγχος για το σώμα μου. Όχι, όχι, αλήθεια στο λέω, στορκίζομαι. Και δεν έκανα ούτε μία ραγάδα. Συγχαρητήρια. Πήρα το κιτάρι της γιαγιάς σου. Μαμά, εσύ όταν ήσουν έγκυος εμένα, από τους πολλούς μπάφους δεν καταλάβαινες τι σου συμβαίνει. Ψέματα, ποιος τα λέει αυτά? Εσύ. Σου έχουν ξεφύγει διάφορα για τις κρεπάλες που κάνατε με τον μπαμπά. Όχι όταν ήμουν έγκυος εσένα. Ούτε έπινα ούτε κάπνιζα. Ασκητική ζωή. Τι να πει και αυτός ο καημένος ο Νικολάκης. Απορώ πώς βγήκε διάνοια αυτό το παιδί. Θα βγεις? Ναι. Mm? Θα πάμε με την Κατερίνα στο μπαράκι. Έχει live jam. Mm. Τι? Λοιπόν, δεν σου λέω να μην πιείς. Αλλά μου το λες. Και να μην καπνίσεις, γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Το μωρό μου. Το μωράκι μου θα κάνει μωρό. Όσες φορές και να το πω, όσες φορές και να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και εμένα ρε μαμά, απίστευτο μου φαίνεται. Να σου πω. Γιατί δεν έχεις κρατήσει κανένα αναμνηστικό από τότε που ήμουν μωρό? Έχω κρατήσει, αγάπη μου. Όχι, όχι. Δεν λέω για τις φωτογραφίες που είμαστε στον Αμαζόνιο, εγώ σαν το Μόγλι και εσύ με τον μπαμπά σε μια άγρια κατάσταση, όπως ήσασταν τέλος πάντων. Λέω για τα άλλα, τα κανονικά. Τα βρεφικά, τα μουρδιακά. Αυτά που έχουν όλες οι μαμάδες. Αλλά ξέχασα. Εσύ δεν είσαι κανονική μαμά. Είμαι πολύ κανονική μαμά. Ρε μαμά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πρώτα σου καλτσάκια. Και η πρώτη σου πιπίλα. Είδαμε και πάθαμε να την κόψουμε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τα πρώτα σου μαλάκια. Κοίτα, σγουρά από τότε. Κατάξαν το ίσο. Τι τα κρύβες τόσα χρόνια, ρε μαμά? Για να μην με πεις σε μελό, ξενέρωτη και όλα αυτά τα κολακευτικά που τα πετάς έτσι. Χωρίς να σκέφτεσαι αν τον τζακίζουν τον άλλον ή όχι. Εντάξει, ωραία, είμαι απέσια. Είμαι η χειρότερη κόρη που θα μπορούσες να έχεις. Συγγνώμη, ρε μαμά. Εντάξει. Έχεις και τις καλές στιγμές. Αγάπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε σκεφτεί καθόλου με το τζεμ, το ενδεχόμενο? Να βγάλουμε το παιδί μας μυρτό? Όχι, παιδάκι. Τι πάλι ολιθικές απόψεις είναι αυτές? Μα δεν εννοούσα αυτό, μη βιάζεσαι. Τότε το τι? Τελευταίο πράγμα που με απασχολεί είναι αν θα πείτε την κόρη σας μυρτό. Τότε τι να σκεφτούμε με τον Τζεμ? Κοίτα, ακόμα και εγώ με τον πατέρα σου, που την ξέρεις την κοσμοθεωρία μας και πόσο αντίθετοι είμαστε σε όλα αυτά τα μικροαστικά. Ένα γάμο τον κάναμε. Τι? Γάμο? Εσύ μου το λες αυτό. Τι φάση, ρε μάνα? Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ πάντως την προσπάθειά μου την έκανα. Νύπτω τα σχήρας μου. Γάμο. Μήπως θες να με δεις και με νηφικό? Δέσμη. Σας την έσκασα, γατάκια! Πας καλά, παιδάκι μου! Τι μου πετάς μαξιλάρια? Δεν πήγαινε για σένα, αν και το άξιζες. Εγώ φταίω που ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Έλα, μωρέ, έλα εδώ, παρεξηγιάρα. Δεν θέλω να είμαστε έτσι. Ούτε κι εγώ.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Εσείς πρέπει να έχετε το μεγάλο δωμάτιο. Και θα σας το δει την αλήθεια, αργά ή γρήγορα. Αλλά ήθελα λίγο το χρόνο μου. Πότε θα μάθουμε αν έχω ανιψιό ή ανιψιά? Αύριο. Αύριο! Πας καλά! Πας καλά! Και το λες έτσι, αταραχή! Καλά, γιατί να ταραχτώ? Μια περιέργεια βέβαια την έχω. Απόψε θα πας να ξενυχτήσεις και αύριο το πρωί έχεις υπέρηχο. Τα παράπονά σου στον αδερφούλη σου, γιατρέ μου, που κανόνισε το live μια μέρα πριν το υπερηχογράφημα. Εσύ γιατί δεν τον εμπόδισες? Γιατί έχουμε πει ότι η εγκυμοσύνη δεν θα στέκεται εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και σε αυτά που γουστάρουμε. Okay. Αυτό είναι το πιο εγωιστικό πράγμα που έχω ακούσει. Είναι too much, ακόμη και για σένα. Συγγνώμη που δεν σε ρωτάμε και το πώς θα ζήσουμε τις ζωές μας. Αργά ή γρήγορα, η εγκυμοσύνη θα σας καταπιέσει. Θέλετε, δεν θέλετε. Όλοι οι καλοί γονείς κάποια στιγμή καταπιέζονται. Εάν θέλουν να είναι καλοί γονείς. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας καταπιεσμένος και στερημένος γονιός μπορεί να είναι και καλός. Ελπίζω τουλάχιστον το ανιψάκι μου να μην βγει ξερόλα σαν εσένα. Κι εγώ ελπίζω να μην πάρει την ξεροκεφαλιά των Οσντούρκ. Λοιπόν, θα συνεχίσεις το κήρυγμα ή θα με βοηθήσεις να δω τι θα βάλω? Εγώ να σου πω τι να βάλει, συνήθως εσύ μου λες. Ναι, όμως εσύ έχεις μάστερ στο καμουφλάζ. Και εγώ πρέπει να κρύψω γοφούς. Γιατί πήρα. Για κοίτα με, πήρα. Η Σακύρα έχει στηρίξει όλη της την καριέρα στους γοφούς. Πήρα, γαμώτο. Όχι. Αλλά καλού κακού να βάλεις αυτό εδώ, που είναι και μαύρο και έτσι κόβει. Είσαι εσύ μια μουσουλμανίτσα. Λοιπόν, έχω δωράκι. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Λοκούμια. Σαν τι το βλέπεις? Μαλακές, απορροφητικές, η καλύτερη συντροφιά μιας γυναίκας. Δεν θα μου χρειαστούν για πάρα πολύ καιρό. Αχ. Κοίτα τώρα που θα τα μπήξουμε για ένα πακέτο σερβιέτες. Να πάρω και αυτά που μου έχουν τελειώσει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας! Είμαστε η Radio Act. Life. Contradictions. Choices. Don't you feel all this dark light? Yeah. Don't you feel being unseen in sight? Yeah. Don't you feel that the sun has set, the cards dealt? Find strength in you. Yeah. Fill in your emptiness with mandatory lies. Begging for. Καλά, τα σπάτρα που τις θύστους. Κάτι τέτοια έλεγε και σε μένα και με αυσέγγιο. Hopeless and insecure, confined yourself. Deep down there's harmony you can possess. Έλα, στην υγειά μας και στην υγειά των αγοριών μας. Είναι σε σπαστικιά, δεν έχει αλκοόλ. Listen to my voice, I am the master of me, choice. Say it out here, please come and take away my fears. Finally, you're free, and now it's 15 years. Take me, stop time, for wasting all my years. Suddenly in me, more than I can breathe. Νόμιζα ότι δεν θα έρθετε. Είσαι με τα καλά σου, σιγά μην έκανα το live. Γεια σου, Τιλέκ. Με τον Κωνσταντίνο κάναμε ένα brainstorming για το project, γι' αυτό αργήσαμε. Έλλη, ο Κωνσταντίνος που σου έλεγα. Ο Κωνσταντίνος μιλάει, μόνο χαμογελάει. Όταν είμαι ανάμεσα σε τόσο όμορφα κορίτσια, πώς θα μην χαμογελάω? Θα σε συμβούλευα το καλό σου το χαμόγελο να το κρατήσεις για ένα κορίτσι που μπορεί να το εκτιμήσει. Μην το σκορπάς. Θα σου πω ότι αυτό δεν είναι το καλό μου. Θέλεις να πάμε λίγο πιο κοντά στη σκηνή? Και θα αφήσουμε τα κορίτσια μόνο. Δύο μαζί δεν είναι μόνο, απλά μαθηματικά. Δεν έχει τον τέλειο κόλλο. Θες να σου απαντήσω? Συγκινήθηκα σχεδόν. Από όμορφος είναι και έξυπνος. Εξυπνάκιας. Μάλιστα. Δεν τον συμπάθησες. Δεν φταίει αυτός, μωρέ. Με την Κατερίνα έχω θέμα. Μέχρι πριν λίγο καιρό έλειωνε για τον Αλέξη και τώρα
Δεν γουστάω να χρησιμοποιείς τον smiley face για να τον πικάρει. Σε αυτό το σημείο θέλω να πιω στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ορίστε. Η εγκυμοσύνη έλυσε σε εξελίσσει, σε αλλάζει. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο όρημα. Θέλω να σου θυμίσω ότι αυτά για τα οποία κατηγορείς την Κατερίνα, τα έχεις κάνει κι εσύ με μεγάλη επιτυχία. Τώρα να σου πω ότι αυτή η εξέλιξη με τρομάζει. Θα σου το πω, με τρομάζει. Κυρία Σταυρίδου. Χριστίδου, εδώ. Σταυρίδου, εσείς είστε αργότερα. Δεν έπρεπε να το ξενυχτήσουμε τόσο πολύ χθες. Το παρακάναμε. Ναι, αλλά πέρασαμε σούπερ. Ναι, σούπερ. Που χτυπιόντουσαν όλα τα κοριτσάκια για πάρτι σου από κάτω. Ποια κοριτσάκια? Εγώ εσένα έβλεπα που ξεχώριζε. Ναι, σαν σημαδούρα που να φτάσω και στον ένατο. Ξεχώριζε λες και είχες λεντάκια πάνω σου, έλαμπες. Η μία και μοναδική ανάμεσα σε θολές φιγούρες. Καματώ. Θα το κάνω και στίχο. Mm. Σκέψου γρήγορα. Αγόρι κόριτσι. Το σκέφτηκες. Δεν πιάνει. Εγώ άλλαξα γνώμη. Θέλω κορίτσι. Πώς και έτσι? Βλέπω τον πατέρα μου, ρε εσύ. Πώς είναι μαζί μου. Φαντάζω να βγει αγόρι και να είναι σαν και εμένα. Θα πλακωνόμαστε στις μάπες. Καλά, γέρωτα τη μυρτώ για τα κοριτσάκια. Ναι, αλλά ο πατέρας είναι διαφορετικά με τις κόρες του. Και θα μπορούσα και να το βγάλω το όνομα της μητέρας μου. Όπα. Πρώτη φορά μου το λες αυτό. Πού τώρα το σκέφτηκα. Και γιατί να τη βγάλουμε ένα ζλί και να μην τη βγάλουμε μυρτό, ας πούμε. Τη μυρτό ζει. Η Νασλή είναι πεθαμένη. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό εις μνήμη της μητέρας μου. Μάλιστα. Θες να μιλήσουμε για πεθαμένους. Έχω κι εγώ πεθαμένους στο σόι μου. Όπως? Τον παππού Ερμή, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έμαθε για την εγκυμοσύνη μου. Θα βγάλουμε την κόρη μας Ερμή. Κάνε πως δεν το άκουσα αυτό. Αν βγει αγόρι, θα το βγάλουμε Ερμή. Αν βγει κορίτσι, θα το βγάλουμε Ερμίνα. Έχει χάρη που το Ερμίνα είναι σούπερ. Τέλεια, τώρα το σκέφτηκα. Και με τα πίθατα τι θα κάνουμε? Θα του δώσουμε και τα δύο και όταν μεγαλώσει θα αποφασίσει ποιο θα κρατήσει. Κυρία Χριστίδου. Οζτούρκ. Ορίστε. Οζτούρκ, Παύλα, Χριστίδου. Δεν περνάμε. Απεκτό. Λοιπόν, το μωράκι σας είναι κοριτσάκι. Yes. Η Ερμίνα μας. Κοίτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό που ακούγεται σαν μηχανοστάσιο πλοίου, τι είναι? Η καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι. Μία αντλία που δουλεύει. Και όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην κοιλιά μου. Λάθος. Τζεμ, κάναμε ένα λάθος. Δεν πειράζει, ανθρώπινα τα λάθη. Διορθώνονται. Τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Δεν θέλω να μηχανοστάσιο πλοίου στην κοιλιά μου. Ηρέμησε. Μέσα μου, που μεγαλώνει μέσα σε μένα, που τρέφεται από μένα, που εξαρτάται από μένα. Το ξέραμε αυτό, δεν το ξέραμε? Ναι, το ξέραμε. Αλλά άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις και να το ακούς. Πόσο τρομακτικό ήταν αυτό? Πες μου την αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να είναι τρομακτική η κόρη μας, βρε αγάπη μου? Εγώ πάντως την είδα πανέμορφη. Πανέμορφη, ηλίθιος είσαι, σαν μπιζέλη ήτανε. Τότε είναι το πιο όμορφο μπιζελάκι του κόσμου. Σε λατρεύω. Εγώ σε λατρεύω πιο πολύ. Το καλό που σου θέλω. Γιατί αλλιώς πώς θα μαντέξεις τους επόμενους μήνες. Έρχονται. Τι έγινε ρε παιδιά? Τέτοια αγωνία για το φίλο του παιδιού. Θα ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Έχω δίδυμα. Τι? Τι δίδυμα? Α! Σιγά βρε παιδιά, πλάκα κάνω. Δεν κάνουν πλάκα με αυτά τα πράγματα. Ρέλι, ρε παιδιά, πολύ στην τζίτα είστε. Θα μας πείτε. Κόρη. Περιμένουμε κόρη. Και θα τη βγάλουμε Ερμίνα. Το λέω για να μην έχουμε θέματα. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό το θέμα. Δεν θέλω να υπάρξουν αντιρρήσεις. Έχουμε τόσο όμορφα ονόματα. Αϊσέ, Φατμαγκιούλ, Χουρέμ. Να τα χαίρεστε. Σιγά που δεν θα υπήρχαν αντιρρήσεις.
Παχάρβου, να κάνετε όσα παιδιά θέλετε, να τους δώσετε όμορφα ονόματα, από όλα τα τουρκικά σύριαλ, να τα χαίρεστε, να τα χορτάσετε από ονόματα. Εμείς το παιδί μας θα το βγάλουμε Ερμήνα, τελεία και Παύλα. Καλά παιδί μου, μην ταράζεσαι, μια κουβέντα σου είπε, 100 τις έσουρες. Να μας ζήσει η εγγονή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που θα δώσετε στο παιδί το όνομα του πατέρα μου. No problem. Θέλετε να δούμε το DVD? Ναι. Όχι, αργότερα. Μυρτώ, τι είπαμε? Τι είπατε ρε παιδιά, δεν μας λέτε και εμάς. Προς τι οικογενειακή συγκέντρωση, γιατί φαντάζομαι δεν είναι για το φίλο του παιδιού το θέμα, ε? Θα πάρει κάποιος το λόγο? Αφού το ξεκίνησες εσύ, πες τα. Μισό λεπτό, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Μυρτώ! Τι, δεν μπορεί κανείς να με υποχρεώσει να πάω κόντρα στις πεποιθήσεις μου. Και αφού όλοι στην αντίον μου διαχωρίζω τη θέση μου. Ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα? Ποτέ με το καλό ο γάμος. Ποιος γάμος? Αυτός που κάνει ένας άντρας με μια γυναίκα όταν θέλουν να στήσουν οικογένεια. Εσείς στήσατε πρώτα την οικογένεια. Το πήγατε λίγο ανάποδα το πράγμα, ε. Και τι να κάνουμε, θα βολευτούμε κι έτσι. Μάλιστα, πρόκειται περί οργανωμένου σχεδίου. Γι' αυτό μου πέταξε στα περί γάμου. Ορίστε, να το είδατε. Τη τα πέταξα τα περιγά μου. Το χρέος μου το έκανα. Παιδιά, όχι. Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να παντρευτείτε με το ζόρι. Σους! Σε ποιον είπες σους? Σε σένα είπα σους. Αν θέλουν να είναι ζευγάρι και να μείνουν σπίτι μου. Σπίτι μας! Ας τον Εντέ να μιλήσει. Κανένα σεβασμό στον άντρα του σπιτιού. Α, έχουμε ξεφύγει τελείως εδώ μέσα. Ρέλη. Τα παιδιά γεννιούνται εντός γάμου. Φυσικά γεννιούνται εντός γάμου. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε σεξ εκτός γάμου. Αλλά πώς θα κάνετε, παιδιά, θα μυρίσετε τον κρίνο? Βάει. Συγγνώμη, δανείστηκα κάτι δικό μας. Εμή μου τη συγχύζεις. Παιδιά, μισό. Θα τελειώσει το θέμα εδώ. Αγάπη μου, θέλεις να παντρευτούμε? Μαλακίες τα λέμε. Ακριβώς. Πάμε μέσα να ξαπλώσουμε και να μου τρίψεις τα ποδαράκια. Δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν ήθελα να είμαι τόσο απότομος, αλλά σκεφτείτε το κι εσείς λιγάκι. Νερό. Τώρα, Μπαχάρ μου, πώς έφεγες? Τι κοψοχόλιασες, βρε. Όχι. Νερό. Στο πάτωμα. Σπάσαν τα νερά. Το κλειδί. Την παλίτσα.